μιλάμε για μια θεομηνία η οποία χτύπησε την αυτή περιοχή. Είδαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα σε 24-36 ώρες είχε πέσει ο μεγαλύτερος όγκος νερού από αυτόν που κατέγραψαν τα βροχόμετρα ή μετεωρολογικοί σταθμοί. Μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και μάλιστα με αιμονή πάνω από αυτή την περιοχή. Για πολλές ώρες είχαμε ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, που σημαίνει ότι μια καταιγίδα ολοκληρωνόταν και από πίσω ακολουθούσε η επόμενη και πήγαινε έτσι για 24-36 ώρες τουλάχιστον, μιας και το ρεύμα ήταν από την πλευρά του Αιγαίου προς τα κερσαία τμήματα. Και με τους ειδικούς κλεάρχους να λένε, άλλος λέει ο κύριος Τερεφός μας έλεγε χθες ότι θα τη δούμε αυτή την κακοκαιρία σε 400 χρόνια. Είδα μέχρι και πρόβλεψη ότι θα τη δούμε σε 1800 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι ένα φαινόμενο όχι μόνο πρωτόγνωρο, ασύλληπτο και τελείως απρόβλεπτο για τα επιστημονικά δεδομένα του αιώνα μας. Και μάλιστα χαρακτηριστικό της έντασης του Ντάνιελ αυτού του συστήματος είναι ότι αυτό είναι το σύστημα που μας δίνει τώρα τους θυελώδεις βοριάδες ανέμους 8-9 μποφόρ και έβλεπα νωρίτερα ότι οι νεκροί από τον Ντάνιελ στη Λιβύη έχουν φτάσει τους 150 κλέαρχε. Είναι λοιπόν αυτό το σύστημα το οποίο οργανώθηκε σε μεσογειακό κυκλώνα προς τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Βάθινε δηλαδή πάρα πολύ, απέκτησε καθαρά τροπικά χαρακτηριστικά και δίνει πολύ μεγάλο όγκο δηλαδή νερού και στην περιοχή εκεί κοντά στη Σύρτη, που έχουμε το κόλπο της Σύρτης που έχουμε και το πολύ βαθύ αυτό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο στη συνέχεια αναμένεται να κινηθεί κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Αφρικής και να εξασθενήσει. Κλεαρχές, ξαναδεί, είσαι εμπειρότατος μετεωρολόγος. Τόσο επίμονο και τόσο ακραίο σύστημα, όσα χρόνια μελετάς τη μετεωρολογία. Όχι, πράγματι. Είναι ένα σύστημα το οποίο πραγματικά εμφανίζει εξαιρετικά μικρή συχνότητα εμφάνισης. Μπορούμε να πούμε βέβαια ότι για την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, μέσα εκεί υπάρχουν ορεινοί όγκοι. Μέσα στο χειμώνα εκδηλώνονται έτσι συστήματα κακοκαιρίας που δίνουν συνεχόμενες βροχές, αλλά δηλαδή και με μεγάλη διάρκεια, χωρίς όμως να έχει την τόσο μεγάλη ένταση. Αυτή η ένταση η οποία σχηματίστηκε με αυτές εδώ τις καταιγίδες που προέκυψαν από την πλευρά του Αιγαίου βέβαια, καθώς τροφοδοτούνταν συνεχώς το σύστημα από ένα ρεύμα αέρα που έδινε συνεχώς υγρασία, είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο, δίνει πολύ μεγάλο όγκο νερού και δυστυχώς με τα αποτελέσματα που είδαμε όλοι. Έχει γίνει viral η σημερινή σου πρόβλεψη στο Open και έχει ζητηθεί πολύ ότι μπορεί να μην έχουμε προφανώς άλλα τέτοια ακραία συστήματα, αλλά δεν θα είναι εύκολο το επόμενο διάστημα μετεωρολογικά. Για πες μας γι' αυτό. Έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και βλέπω ότι αρχίζουν και συμφωνούν οι συνάδελφοί σου. Ακριβώς, Νίκο. Διαμορφώνεται μία ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο που τίνει να μας δίνει συνεχώς πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια τμήματα προς τα νότια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχει προηγηθεί ένα καλοκαίρι το οποίο πραγματικά για τη Μεσόγειο ήταν εφιαλτικό. Δηλαδή ένα το πιο ζεστό, το οποίο... όχι μόνο για τη Μεσόγειο, για όλο τον κόσμο. Πολύ το πιο ζεστό καλοκαίρι στον πλανήτη. Στην ιστορία των μετεωρολογικών δεδομένων. Πολύ σωστά. Επικεντρώνομαι στη θάλασσα της Μεσογείου για να τονίσουμε στον κόσμο ότι οι θάλασσες λειτουργούν σαν αποθήκες θερμότητας. Αυτά δηλαδή τα ποσά θερμότητας τα οποία έχουν αποθηκεύσει, το έχουν μάλλον αποθηκευτεί στη Μεσόγειο από τις προηγούμενες εβδομάδες, προηγούμενους μήνες, εξαιτίας βέβαια και των πολύ ισχυρών κυμάτων ζέστης που είχαμε σε αυτές εκεί τις περιοχές από πολύ βέβαια μεγάλη διάρκεια, δεν εκτονώνονται γρήγορα. Η θάλασσα έχει διαφορετική θερμοκρητικότητα από τη ξηρά, άρα λοιπόν χάνει με πολύ πιο αργό ρυθμό αυτά τα ποσά θερμότητας. Και επειδή βλέπουμε μια ατμοσφαιρική κυκλοφορία η οποία δεν συνηθίζεται για Σεπτέμβρη μήνα, θα μπορούσαμε να τη συναντήσουμε μέσα στον Οκτώβριο ή ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο, έρχεται λοιπόν πιο νωρίς αυτή η μεσημβρινού τύπου κυκλοφορία, δηλαδή να κινούνται οι αέριες μάζες, οι ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια προς τα νότια, πολύ πιο νωρίς από ό,τι βέβαια συνηθίζεται. Είναι δυνατόν αυτές λοιπόν οι ψυχρές αέριες μάζες, καθώς αλληλεπιδρούν με τα πολύ θερμά νερά της Μεσογείου, να σχηματίσουν πολύ ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά. Γι' αυτό. Κλεαρχέ, μία ερώτηση από τη Μίνα για να κλείσουμε. Κλεαρχέ, κάτι πιο άμεσο. Περιμένουμε βροχές το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα εννοώ μέσα στην εβδομάδα στις πληγήσεις περιοχές. Έχει πολύ μεγάλη πολύ σημασία να δούμε αυτοί οι άνθρωποι αυτή την εβδομάδα με τι καιρό θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την τραγική κατάσταση. Βέβαια. Μίνα, ευτυχώς τα νέα είναι πολύ ευχάριστα για αυτήν εκεί την περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι και το τέλος, μπορούμε να πούμε και τις αρχές ακόμα της επόμενης. Άλλης εβδομάδας. Ναι, καλό δεν φαίνεται νέο. Κάτι αξιόλογο, δεν φαίνονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά που εμφάνισε αυτό το σύστημα κακοκαιρίας που κινήθηκε πολύ νότια.
Έχει δημιουργήσει έντονη βαροβαθμίδα, έντονη διαφορά πίεση, όπως πολύ σωστά τόνισε ο Νίκος, με τους πολύ θυελλώδεις βεαβοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Και έτσι λοιπόν δεν φαίνεται να έχουμε την επίδραση κάποιου ισχυρού συστήματος καλοκαιρίας που θα δώσει μάλιστα πολύ μεγάλο όγκο νερού. Καλό νέο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης με το ρολόγο του Open ήταν μαζί μας.